Και τέλος σας καταθέτω και το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, το οποίο αφορά τα 100.000 βλήματα και το οποίο και αυτό φέρει την υπογραφή της σφραγίδα του προξενείου στο Ριάντ. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία υποθήκαν προηγουμένως είναι παραμύθια. Υπάρχουν Μάιος 16, εξιοδότηση της Olympic Industries ως εκπροσώπου, υπογραφή διευθύνσης εξοπλισμών. Ιούνιος 16, υπογραφή του στρατηγού Αμπντουλάχ Αλ Ασερί, αρχηγού των προμηθειών, που πιστοποιεί τον τελικό χρήστη. Είναι το πιο σοβαρό έγγραφο που υπάρχει. 27 Οκτωβρίου, επιστολή επιβεβαίωσης, letter of confirmation, αυθεντικότητας της παραπάνω εξοδότησης, γιατί πράγματι και εμείς το ρυμηθήκαμε. Και πήγε και ρώτησε συγκεκριμένα στο τελικό ακόλουθος. Υπογραφή του υποστρατήγου Καλίφ Μπιν Αμπτουλατζής Αλ Σαΐφ, αρχηγού και επικεφαλής των στρατιωτικών ακολούθων. 27 Οκτωβρίου του 2016, διαβίβαση φωτοτυπιών διαβατηρίων αξιωματούχων για επιθεώρηση πυρομαχικών από τη Σαουδική Αραβία. Ο Μαϊμού μας τα στέλνει και αυτά. Και τελικά Νοέμβριος του 2016, πιστοποιητικό τελικού χρήστη από τον στρατηγό, πάλι η Αγιά Αμπντουλάχ Αλ Σεερί, που πιστοποιεί τις 300.000 βλήματα. Πού είναι η διαφορά των 300.000 βλήματων με τα 100.000 βλήματα? Η μόνη συμφωνία που υπήρχε ήταν τα 300.000 βλήματα. Αλλαγή αριθμού πυρομαχικών σε συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά τα οποία λέτε, ότι θα παίρναμε συμφωνία των 300.000, θα πληρωνόμασταν τα 100 και τα άλλα θα πηγαίναν στην έρημο, δεν γίνονται σε δημοκρατίες. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Ξέρετε πότε γινόντουσαν? Γινόντουσαν σε άλλες εποχές, που φεύγανε πυρομαχικά από βιομηχανίες και γυρίζαν ναρκωτικά. Θα σας θυμίσω το πλοίο Αλέξανδρος. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο, σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για να σας αποδείξω ακριβώς ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος. Εμείς το μόνο που ξέραμε για τον Παπαδόπουλο ήταν ότι ο Παπαδόπουλος εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία. Εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία και ελέγχθηκε πολλαπλώς και όσον αφορά το ποινικό του Μητρώ και όσον αφορά τις άδειες τις προλεγόμενες που θα έπρεπε να είχε. Καταθέτω λοιπόν στη Βουλή τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας, καταθέτω στη Βουλή την εξοδότηση την οποία έχει ο Παπαδόπουλος και η εταιρεία του προκειμένου να κάνει χειρισμό διαμαρτυρισμένου υλικού που περνάει από όλες τις υπηρεσίες με τα ονόματά τους. Καταθέτω στη Βουλή την εξοδότηση προσωπικού την οποία αποδέχεται η Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών, το πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων από την περιφέρεια. Σας καταθέτω στη Βουλή τη αλλαγή του ονόματος εταιρείας κάποια στιγμή την οποία έγινε, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Σας καταθέτω στη Βουλή την άδεια οπλοφορίας του Παπαδόπουλου. Σας καταθέτω στη Βουλή το λευκό ποινικό μητρό του Παπαδόπουλου. Αυτά όμως αφορούν τη Σαουδική Αραβία. Και επειδή με ρωτάτε μέσα αν ξέρω τον Παπαδόπουλο ή αν γνωρίζω τον Παπαδόπουλο, θα σας πω ναι, τον ξέρω. Ξέρετε όμως από πού? Από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα δεν είναι εδώ. Λείπει για τη συζήτηση. Ποιος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος? Πριν από λίγο, κατόπιν αιτήματός μου, έλαβα από το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το οποίο μας εδόθη ως πληροφορία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, το 1988, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε αποφασίσει ότι θα έδινε η Εθνική Τράπεζα δάνειο προς τη Ρωσία για να αποπληρωθούν οι εξαγωγείς, Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι είχαν σταματήσει να πληρώνουν από τη Σοβιετική Ένωση. Και το 1991, με 40 επιχειρηματίες, πήγε η αποστολή στη Ρωσία μαζί με τον διοικητή της τράπεζας τότε, τον κύριο Γερμίδη, και
μέσα στην αποστολή με την κυρία Μπακογιάννη, αν θυμάται, ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαδόπουλος με το γιο του, οι οποίοι εισέπραξαν 67 εκατομμύρια που έδωσε η Εθνική Τράπεζα και ο ελληνικός λαός για να πληρωθεί ο Παπαδόπουλος που δεν ξέρετε. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου δε. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου δε. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Να σηκώσει το χέρι του ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου για να δούμε ποιοι έχουν σχέση με τον Παπαδόπουλο και ποιοι πήραν μέσα για τον Παπαδόπουλο. Καταθέτω αντίγραφα της αποστολής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του 91, δημοσιεύματα της απογευματινής, του ελεύθερου τύπου, της καθημερινής, για το δώρο των 67 εκατομμυρίων. Εμείς δηλαδή πήγαμε να εισπράξουμε από τη Σαουδική Αραβία με την υπογραφή του Παπαδόπουλου 66 εκατομμύρια για το ταμείο και εσείς τότε πληρώσατε 67 εκατομμύρια από την Εθνική Τράπεζα για να τα πάρει πίσω ο Παπαδόπουλος που δεν ξέρατε και μας κατηγορούσατε για σχέση με το Μεσάζοντα. Αλλά επειδή γελάνε στο Πασόκ και ο κύριος Λοβέρδος πια έχει βγάλει το μεροκάματο με τον Παπαδόπουλο σε όλα τα πρωτοσέλιδα και σε όλες τις τηλεοράσεις, ξέρετε πού τον γνωρίσανε στο Υπουργείο κύριο Λοβέρδο τον κύριο Παπαδόπουλο? Ναι, να σου πω, η κυρία Γεννηματά τον πήγε. 17 Φεβρουαρίου 2014. Παρακαλώ, Η εταιρεία IGG, κύριε Δασούλα, με ρωτάτε τη σχέση με τον Παπαδόπουλο, τη σχέση της δικές σας λέω με τον Παπαδόπουλο. Δεν ακούστε, έχει κάνει λοιπόν, επερώτηση ο κύριος Υπουργός. 17 Φεβρουαρίου η εταιρεία IGG International με έδρα το Αμπουτάπι στέλνει έτοιμα για την προμήθεια διαφόρων τύπων πυρομαχικών, κυρίως μικρού διαμετρήματος, από τα ΕΑΣ. 28 Φεβρουαρίου θα ηρεμήσετε, θα διακόψω, θα στο λέω. IGG. Αντιπροσωπεία της IGG επισκέπτεται τα ΕΑΣ προκειμένου να συζητήσει και να διαπραγματευτεί την προσφορά. Από τις ετούμενες ποσότητες κρίθηκε ότι το πρόγραμμα ήταν υψής της σημασίας για την εταιρεία και ακολούθησε σειρά επισκέψεων για εξέταση τεχνικών κατασκευαστικών θεμάτων και παραγωγικών δυνατών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ιούνιος 14 στο Παρίσι. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΣ κ. Χριστογιάννης, παρουσία της αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Φόβης Γεννηματά και του Προέδρου της εταιρείας κ. Δεμήρη, υπογράφει κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία IGG για την προμήθεια πυρομαχικών εκτιμόμενης αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ. Στην προσπάθεια να εξευρεθεί λύση για τη δυνατότητα παραγωγής του πολύ μεγάλου αριθμού πυρομαχικών που ήθελε και στα λογικά πλαίσια που ζήτησε η IGG, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΣ, κ. Χριστογιάννης, στις 3 Νοεμβρίου κατόπιν αδείας πολιτικής ηγεσίας, εγκρίνει την αυθημερών μετάβαση στελεχών των ΕΑΣ σε εγκαταστάσεις εταιρείας Olympic Industries SA του Βασίλη Παπαδόπουλου στην Αξιούπολη Κιλκής. Σε 7 Νοεμβρίου η Επιτροπή επισκέφτησε εγκαταστάσεις Olympic Industries και 14 Νοεμβρίου υποβάλλει σχετική έκθεση. Μέχρι και τα εισιτήρια πάρτε και την αλληλογραφία όλοι για να δείτε με ποιον συνομιλούσε ο Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αυτά έτσι για να τελειώνουμε, για να μην μένουν σκιές, για να μην μένουν σκιές, κυρίες και συνάδελφοι. Όσον αφορά, ακούστε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία ή άλλες σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι διακρατική συμφωνία, να φεύγουν τα λεφτά από το λογαριασμό του κράτους και να πηγαίνουν στο κράτος, να μην μπορεί να τα αρπάξει κανείς και από εκεί και πέρα το ποιο θα έχει εκπρόσωπο η απέναντι πλευρά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το εξετάσω. Αυτό που προβλέπει ο νόμος το εξετάζω και μάλιστα το εξαντλώ. Το εξαντλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αλλά θα αποδειχθεί σύντομα το ποιοι θέλαν να χαλάσουν τη δουλειά και γιατί θέλαν να χαλάσουν τη δουλειά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει ο κύριος Φίλης. Και αν υπάρχει πολιτική συμφωνία να μην πουλήσουμε προς τη Σαουδική Αραβία, να μην πουλήσουμε. Δεν υιοθετώ του κυρίου Τσιάρα που λέει ότι όλοι
όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι Ισλαμιστές, πώς το είπατε, Σαρία, μόνο τρομοκράτες δεν τους είπατε. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία έγινε γνωστή δια του κυρίου Τσιάρα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, να ακούτε και τον αντίλογο, μάθετε το. Καταθέτω δε το σχέδιο διακρατικής συμφωνίας της πώλησης ευχρήστων μη επιχειρησιακά αναγκαίων υλικών, όπως επίσης και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θα χρησιμοποιήσω μισό από την ευθερολογία μου. Όπως επίσης και τα ποσά που δόθηκαν τότε για να φτάσουμε στην τιμή αυτή, που παραδέχονται οι ίδιοι Σαουδάραβες ότι είναι πολύ ακριβή, αλλά είναι η τιμή που έβγαλε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Τέλος, επειδή δέχτηκα μια πολύ ανήκεια επίθεση, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, από τον Αντιπρόεδρο Νέας Δημοκρατίας, δεν θα το έλεγα, θα το πω όμως. Πριν από μία εβδομάδα, για να καταλάβετε ποιοι είναι από πίσω από την επίθεση και πώς λειτουργούν αυτοί οι μαφιόζοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι μπορεί όπλου. Πριν από περίπου ένα μήνα έλαβα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που απειλούσε εμένα και την οικογένειά μου. Ειδοποίησα τη δήλωση, τη δίωξη εκβιαστών και δέχθηκα την άρση απορρίτου του κινητού μου τηλεφώνου για να εντοπιστεί ποιος ήταν αυτός που έκανε το απειλητικό τηλεφώνημα. Σήμερα εκλήθη από τη δίωξη εκβιαστών, καταθέτω το άνοιγμα του λογαριασμού τηλεφώνου μου και το ποιος είναι ο καλόν. Ο καλόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο έμπορος όπλων που φωτογραφίζεται σε έρθει με τον κύριο Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Πατεράκης, ο οποίος πήρε τηλέφωνο από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο της εταιρείας του. Σήμερα εξετάζεται από την τρομοκρατική. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται ποιος είναι ο κύριος Πατεράκης είναι αυτός ο οποίος έστησε όλη την ιστορία με τον Σάφα, είναι αυτός που η καθημερινή 20 Νοεμβρίου στις 16 Νοεμβρίου του 8 μιλούσε και τον κατονόμιζε ως μεσάζοντα για τα υποβρύχια που γέρνανε, είναι αυτός που έστελνε την επιστολή στον κύριο Ατσπόδιεν για να προχωρήσει η υπόθεση των υποβρυχίων με τον Σάφα, είναι αυτός που αποτελεί μέρος της συμμορίας που εσείς εξυπηρετείτε ως πολιτικός βραχίωνα σήμερα εδώ. Και νομίζετε ότι θα φοβηθούμε τους μπράβους των αφεντικών σας, τις απειλές από εδώ επάνω από το βήμα της Βουλής ή τα παραδεισένια λεφτά σας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσο πιο πολύ χτυπάτε την κυβέρνηση, να ξέρετε ότι τόσο πιο σκληρή θα είναι η συνοχή αυτής της κυβέρνησης. Και μην ψάχνετε να βρείτε αδύναμους κρίκους. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε Τσοχατζόπουλους, δεν έχουμε το δεξί του χέρι, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν το δεξί του πόδι κάποτε, αν θυμάστε, κύριε Κεδίγκογλου. Το δεξί του πόδι υπήρξατε. Μαζί ήσασταν, κύριε Κεδίγκογλου, από μικρό παιδάκι με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Και ο γιος του κυρίου Παντωνίου είναι από τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να τους χαίρεστε. Εμείς σχέσεις δεν έχουμε, και επειδή κάτι...